Ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητή, του κύριου Παπαζάχου, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαζάχο. Καλημέρα, κύριε Παπαζάχο. Για να σταθούμε στην εξέλιξη του φαινομένου, τι μπορείτε να μας πείτε μετά τα 5 ρίχτερ στο Κορινθιακό? Τα είπατε εσείς, κύριε Λιμπεράκη. Είναι ο λόγος που βλέπετε στους ομολόγους λίγο πιο προβληματισμένος. Δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο Κορινθιακός είναι μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα, υψηλή σεισμικότητα. Συνεχόμενοι, ο χρόνος στιγμάται και του σεισμού στο Αίγυπτο. Βεβαίως. Μα γι' αυτό έχουμε μια σχετική ανησυχία. Τα Πάτρα, οι οποίοι χτύπησαν την περιοχή της Ηλίας και της Πάτρας. Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πληθώρα ρηγμάτων και είναι πολύ εύκολο να γίνει ένας πιο ισχυρός σεισμός. Πολύ εύκολο. Σχετικά εύκολο. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι τέτοιες ακολουθίες, μικροακολουθίες στον Κορινθιακό κόλπο είναι εντός εισαγωγικών ψωμοτήρης. Συμβαίνουν πολύ, 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 πολύ συχνά και μας θυμίζουν ότι γίνονται σεισμοί συνεχώς στον Κορινθιακό κόλπο και υπάρχει μια σειρά από ενεργά ρήγματα, ένα αργό περιβάλλον το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση. Ναι. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει ενεργοποιηθεί, είναι σχετικά μικρή, αντιστοιχίζει ένα σεισμό τάξη του 5, δεν φαίνεται να έχει πέφτει παρά έξω. Ένα ρήγμα δυτικό-βορειοδυτικό-ανατολικό-νοτιοανατολικό, παράλληλο με τις ακτές, σε θαλάσσιο χώρο, κανένα 15 χιλιόμετρα τα κύρια αστικά κέντρα. Στην ίδια περιοχή το 1970 είχε γίνει 6,2, το οποίο είχε προκαλέσει βλάβες στην περιοχή και 3 τραυματισμούς, χωρίς όμως να υπάρχουν αισθήματα. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς επειδή είναι περίπου 15 χιλιόμετρα από Γαλαξίδι, Τέα, Δεσφίνα και Αντίκυρα, είναι σε μια τέτοια απόσταση που ακόμα και πιο ισχυροί σεισμοί έχουν σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις, και αυτό μας κάνει αισιόδοξους. Mm-hmm. Και προς το παρόν έχουν γίνει μόνο ισχυρός μετασεισμός 2,9, ο οποίος έγινε 4 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, και γενικά έχουν μια φτωχή μετασεισμική ακολουθία. Αυτό σας προβληματίζει ή όχι? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που όταν είναι πολύ φτωχή η ακολουθία, μπορεί κάποιο κομμάτι της ενέργειας να μην έχει απελευθερωθεί και να γίνει κάποιος άλλος παρόμοιος και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ισχυρότερος μετασεισμός. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που ο κύριος σεισμός σπάει τελείως το ρήγμα το οποίο είναι όριμο να σπάσει, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην γίνονται πολλοί μετασεισμοί. Να θυμίσω ότι στο σεισμό της Σάμου, που ήταν ένας τεράστιος σεισμός μεγέθους 7, ναι, οι μετασεισμοί δεν ξεπέρασαν το μέγεθος στο 5, το οποίο είναι γενικά σπάνιο για ένα 7 που πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εξάρια μετασεισμός. Είναι πως ανάλογα με την πραγματικότητα μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία τις επόμενες ημέρες. Αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι θέμα ημερών για να εξαχθούν, ας πούμε, κάποια συμπεράσματα πιο ασφαλή για το αν αυτό ήταν το. Είναι θέμα ημερών, αλλά ο Κορινθιακός, όπως και πολλά άλλα μέρη του ελληνικού χώρου, έχουν και εκπλήξεις. Στο σεισμό του 1970, για να πούμε κάτι στους αναγνώστες σας, έγινε στα μέσα του Απρίλη και ο πρώτος προσεισμός έγινε την 1η Μάρτη. Δηλαδή, ο κύριος σεισμός από τον προσεισμό απήχανε 45 μέρες. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό, κύριε καθηγητά, ανησυχούμε. Καταλάβατε. Γιατί είναι το φαινόμενο τέτοιο. Δυσκολευόμαστε εμείς οι σεισμολόγοι να καταλάβουμε, ξέρετε, πώς μεταφράζεται αυτή η ανησυχία. Και το έχω πει και αλλού. Δηλαδή, αν κάποιος ανησυχεί ότι αύριο μπορεί να βρέξει, τι ακριβώς περιμένει, να μην βρέξει ή θα πάρει μια ομπρέλα και θα φορέσει ένα διάβροχο? Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι στον Κορινθιακό κόλπο, όταν κάποιος ζει στην Αντίκυρα, στη Δεσπίνα, στο Γαλαξίδι, στην Ιταία, στο Αίγυο και σε όλα αυτά τα μέρη, στο Ρίο, στο Αντίριο, στην Πάτρα, δεν χρειάζεται συγκόνιο, δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί πότε θα γίνει σεισμός. Είναι βέβαιο ότι στη διάρκεια της ζωής του θα βιώσει κάποιον ισχυρό σεισμό. Το ερώτημα είναι λοιπόν το εξής: ομπρέλα έχει? Τα σπίτια του, με λίγα λόγια, το σπίτι το οποίο κατοικεί, είναι επαρκές? Γιατί αν είναι επαρκές, θα σας πω ότι στο Αρκαλοχώρι, που οι επιταχύνσεις ήταν εξωπραγματικές για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου, 0,6G, όταν η τιμή σχεδιασμού στην κεφαλαιονιά είναι 0,36G, όπου G επιτάχυνση βαρύτητας, τα σύγχρονα σπίτια δεν πάθανε απολύτως τίποτα. Δεν είχαν ούτε ρογμές σοβάδες. Κατά συνέπεια, το κομβικό ερώτημα είναι, εκεί, όταν κάποιος μένει στην περιοχή, το σπίτι του είναι επαρκές? Γιατί αν δεν είναι επαρκές, η Αλυμπεράκη, δεν χρειάζεται να σκεφτεί το συγκεκριμένο σεισμό το πεντάρι. Θα γίνει ένα σεισμό του χρόνου, του παραχρόνου, σε 5 χρόνια. Ο σεισμός θα γίνει στον Κορινθιακό κόλπο. Το να μην γίνει σεισμός είναι σαν να λέμε ότι στη Φλόρινα του χρόνου δεν θα χιονίσει. Άρα το ερώτημα, εγώ το αντιστρέφω σε σεισμολόγους και λέω, αφού ξέρουμε ότι η περιοχή είναι σεισμική. Τι κάνουμε για να προστατευτούμε? Τι κάνουμε ακριβώς σαν τοπικές κοινωνίες και σαν πολιτεία για να προστατευτούμε? Εκεί πρέπει νομίζω να κατευθύνουμε τον κόσμο και όχι ότι θα γίνει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Σε συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, σε 5 μέρες θα το ξεχάσουμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Θα το ξεχάσουμε. Εντάξει, όμως, συνολικά δεν θα λέγατε ότι έχουμε οχυρωθεί? Δηλαδή, έχουμε οικονομικούς κανονισμούς και. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι κανονισμοί μας λοιπόν είναι πάρα πολύ καλοί. Θέλουν επικαιροποιήσεις, αλλά αυτές έστω και αργά σιγά σιγά γίνονται. Το πρόβλημα είναι ότι οι κανονισμοί για λιμπεράκια αφορούν τα κτίρια τα οποία χτίζονται τώρα και στο μέλλον. Mm. Τα υφιστάμενα σπίτια, τι γίνεται? Τα πολλά από τα κτίρια της περιοχής του Κορινθιακού, ιδίως στα χωριά,
είναι χτισμένα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τεχνικές και με προσεγγίσεις που αφορούσαν, ξέρω εγώ, μισό αιώνα ή και έναν αιώνα πριν. Εκεί τι γίνεται. Ή τι γίνεται με κτίρια τα οποία εμφανώς είναι ακατάλληλα και τα οποία έχουν πάθει βλάβες σε προηγούμενους σεισμούς. Άρα εκεί ας επικεντρωθούμε, έτσι ώστε όποτε και να γίνει ένα σεισμός, πραγματικά να μας ενδιαφέρει. Κύριε Παπαζάχο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπερακιά. Καλημέρα σας, καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος.